Λοιπόν, μαγκές, αυτό ήταν κάτι προσωπικό δικό μου. Είπα εγώ σε αυτά τα πιστράκια δύο κουβέντες. Να προσέχει ο ψηλός το ξύρισμα στον κόλο του. Ξέραμε ότι είναι άναυροι, ότι είναι γκέι. Αλλά το μυαλό μας το παιχνίδι της Κυριακής. Λοιπόν, θα πω κάτι για τους παίκτες μας. Μην τυχόν και μπουν την Κυριακή στον αγώνα χαλαρά. Αλίμονό τους. Όπως το ακούνε. Τα τελευταία 3 χρόνια τα παιχνίδια πάνε 1-1. Μία νίκη εμείς, μία αυτή. Μην τυχόν στην ομάδα της Μπόχας και της Βρωμιάς, που ακόμα και τώρα στέλνουν κρασιά στον Κόκαλη και προκαλούν, μην τυχόν και μπουν χαλαρά. Θα τους γαζώσουνε την μπάλα. Ή αλλιώς θα έχουμε επισκέψεις. Σε φίλους. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο του Ολυμπιακού αυτή τη φορά, αυτό που έγινε στη Ριζούπολη όσον αφορά αποφωνή. Προσέξτε, παιδιά. Προσέξτε, τα προσωπικά του καθενός μπαίνουν στην άκρη μπροστά στην ομάδα μας. Μπροστά στην ομάδα μας δεν υπάρχει ούτε ο Τάκης ούτε κανένας. Θέλω οι 35.000 την Κυριακή, για πρώτη φορά τους παρακαλάω, να είναι όρθιοι. Να φωνάζουνε από μία ώρα πριν το παιχνίδι και άλλη μία μετά το παιχνίδι. Θέλω 5, 6, 7, 8 γκολ. Στους τελειωμένους, στους ανύπαρκτους, στους βρωμιάριδες, στους μπαμπέσιδες και στους πούστιδες. Μη σας πειράζει η λέξη αυτή. Είναι δικιά τους. Αυτή η λέξη βγήκε γιατί τους ανήκει. Και τους ανήκει. Εμείς, να ξέρουμε παίξει στο Ολυμπιακό, θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Ό,τι είναι στο χέρι μας θα το κάνουμε όσον αφορά από φωνή. Και μόνο φωνή. Εκεί στα κόρνερα, μπουκάλια και τέτοια, παιδιά, ξεχάστε τα. Έχουμε και άλλα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι. Έχουμε πληρώσει όλη διαρκείας και όλοι πληρώνουν εισιτήρια για να μπουν μέσα. Είναι κρίμα αυτή τη φορά να δώσουμε δικαιώματα για να μας ξανατιμωρήσουν. Και σε ποιους? Σε αυτούς που δεν έχουν μέσα. Θέλω να τους γαζώσουμε, έτσι, στα γκολ. Θα βάλουμε μυαλό στην πράσινη πουτάνα. Αυτή τη φορά, ναι. Αυτή τη φορά θα φάτε 5 γκολ και 6. Θα το δείτε αυτό. Εάν δεν γίνει αυτό, εμείς περιμένουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν παίξει το 100% ο καθένας από τις δυνατότητες που έχει. Και ας έρθουμε και 3-0. Καλησπέρα.